Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Στους δέχτες σας βλέπετε και το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκυλί, πρώτο και καλύτερο. Έχουμε επιστρέψει στο σύρμα, στο διηγητικά. Και το σημερινό μας θέμα νομίζω ότι ίσως θα σας φανεί πολύ ενδιαφέρον. Η δική μου ιστορία με το FOMO, Fear of Missing Out, στη ζωή μου. FOMO, το FOMO είναι ένα ακρονίμιο των λέξεων στα αγγλικά Fear of Missing Out, του οποίου αυτού ακρονιμίου μετάφραση σημαίνει φοβάμαι μήπως χάσω. Μήπως χάσω τη διασκέδαση, μήπως χάσω την ωραία εμπειρία, μήπως χάσω κάτι. Ο φόβος ότι αν δεν συμβαδίζουμε με το τι κάνουν οι άλλοι, ότι αν δεν πάμε σε αυτό το πάρτι που μας έχουν καλέσει ή αν δεν ανήκουμε σε αυτή την cool παρέα ή αν δεν κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάνουν και άλλοι ή αν δεν έχουμε τις ίδιες φωτογραφίες που έχουν οι υπόλοιποι αναρτήσεις στα social και κυρίως στο Instagram που είναι το social media πιο δημοφιλές στην νεολαία, αλλά και στο Facebook πολλοί κόσμος ποστάρει. Βλέπω ότι και οι ηλικίες οι οποίες είναι άνω των 50 ποστάρουν μια χαρά στο Facebook, το έχουν κάνει Instagram. Λοιπόν, ο φόβος του ότι θα χάσω κάτι αν ακολουθήσω τη δική μου πορεία, ουσιαστικά αυτό σημαίνει. Λοιπόν, είχαμε κάνει και παλαιότερα ένα βίντεο με τον όρο FOMO και YOLO. FOMO σημαίνει ο φόβος μήπως κόψω πίσω, μήπως χάσω κάτι. Και YOLO σημαίνει You only live once, ζεις μόνο μία φορά. Που αυτά είναι δύο σλόγγαν της εποχής μας, τα οποία κατά τη γνώμη μου πάντοτε μπορεί να σπρώχνουν τους ανθρώπους στο να παίρνουν παρορμητικές αποφάσεις οι οποίες να είναι επιβλαβείς και επιζήμιες για την ψυχική τους υγεία και ευεξία, αλλά και γενικότερα για τη ζωή τους. Την προηγούμενη φορά που έχουμε μιλήσει για το FOMO ήταν μια κοπέλα που έγραφε το email, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν 5 χρόνια. Πολύ καιρό. Ήταν μια κοπέλα που έγραφε το email, η οποία έλεγε ότι ήταν σε μια αλφα ηλικία και ακόμη δεν είχε δημιουργήσει κάποια σχέση και φοβόταν ότι κάτι έχανε, αν θυμάμαι καλά. Ή δεν είχε κάνει οικογένεια, δεν είχε κάνει παιδιά. Και ήταν αυτή η συζήτηση του αν κάποιος άνθρωπος είναι υποχρεωτικό ή είναι φυσικό, είναι οπωσδήποτε αναμενόμενο και πρέπει να νιώθει άσχημα το να τελειώσω το πανεπιστήμιο, αν θα πάει στο πανεπιστήμιο μέχρι κάποια ηλικία, το να είναι οικονομικά και κοινωνικά αποκατεστημένος μέχρι κάποια ηλικία, το να έχει φτιάξει οικογένεια ή όχι μέχρι κάποια ηλικία και ούτω καθεξής. Και φυσικά υπάρχει και το φαινόμενο των late bloomers, αυτοί οι οποίοι αργούν να ανθίσουν, που είναι άνθρωποι οι οποίοι για οποιουσδήποτε λόγους άργησαν να περάσουν κάποια στάδια ζωής που οι προηγούμενοι τα έχουν περάσει νωρίτερα ή που οι συνομήλικοι τους καλύτερα τα έχουν περάσει νωρίτερα. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να πήγε να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο στα 30 ή κάποια η οποία να έκανε για πρώτη φορά σεξ στα 35 ή κάποιος ή κάποια που να παντρεύτηκαν στα 45 ή κάποιοι που να έκαναν παιδιά στα 50 ή κάποιοι οι οποίοι να βρήκαν την κλίση τους με ήττα και την κλίση τους με γιώτα και να άρχισαν να ζουν μια ζωή που να τους ικανοποιεί και να ανθίζουν αργότερα. Δηλαδή να μην τα είχαν όλα ρε παιδί μου τακτοποιημένα στα 25 τους και να ήταν «Ουάου, τα έχουμε βρει όλα». Οι λεγόμενοι late bloomers είναι άνθρωποι οι οποίοι άργησαν να κάνουν για πρώτη φορά σεξ, άργησαν να ταξιδέψουν για πρώτη φορά με αεροπλάνο, άργησαν να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά τα έκαναν. Γενικότερα θεωρώ ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε πολύ πιεσμένοι από την κοινωνική αφήγηση του ότι όλοι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ ασφιχτική πίεση από την κοινωνία, η κοινωνική πίεση, ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι να ακολουθούμε συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη ζωή μας και σε συγκεκριμένα προδιαγεγραμμένα χρονικά διαστήματα. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ πιεστικό και αυτή η πίεση να προκαλεί και το φόβο ότι μπορεί να χάσεις κάτι αν δεν
ακολουθήσεις την πεπατημένη ή αν δεν ακολουθήσεις τις προσκλήσεις ίσως που έχεις από κάποιους ανθρώπους, αλλά και με το σκεπτικό ότι μια φορά ζει κανείς να προχωρήσεις στο να κάνεις πράγματα τα οποία δεν επιθυμείς ουσιαστικά να κάνεις, δεν είναι δική σου επιθυμία να τα κάνεις, αλλά τα κάνεις επειδή όλοι έτσι κάνουν ή επειδή σε έχουν προσκαλέσει να τα κάνεις και ούτω καθεξής. Πάω στα δικά μου τώρα. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε όσοι είστε καιρό στο κανάλι, έχω μεγαλώσει με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Στο σπίτι που μεγάλωσα, για πρώτη φορά μπήκε τηλεόραση όταν ήμουν 10 ετών. Και μετά από πολλούς καυγάδες που είχα κάνει για να μπει τηλεόραση, η οποία δεν είχε μπει ακριβώς μέσα στο σπίτι, είχε μπει σε ένα παρακείμενο χτίσιμο εκεί πέρα μέσα στο ίδιο σπίτι, ένα διαμέρισμα στην αυλή του ίδιου σπιτιού, στο οποίο δικαιούμαστε να δούμε λίγες ώρες τηλεόραση. Υπήρχαν πάρα πολλά βιβλία στο σπίτι, οπωσδήποτε όλα θρησκευτικά και ελεγμένα, βιβλία αρχαίας ελληνικής ιστορίας, βυζαντινής ιστορίας, θρησκευτικά βιβλία και το καθεξής. Δεν είχαμε τηλεόραση, δεν επιτρεπόταν να πηγαίνουμε σε πάρτι γενεθλίων, δεν επιτρεπόταν να πηγαίνουμε, εγώ τουλάχιστον, να πηγαίνω σε δίσκο, να πηγαίνω σε κλαμπς, να διασκεδάζω όταν ήμουν στην εφηβεία, δεν δικαιούμουν τις ίδιες εξόδους που δικαιούνταν τα άλλα παιδιά. Αλλά δεν δικαιούμουν να ντυθώ όπως ντύνονταν τα άλλα παιδιά. Απαγορευόταν να φορέσω παντελόνι, απαγορευόταν να φορέσουν μπλούζα που να μην έχει μανίκι. Υπήρχαν πολλές απαγορεύσεις. Απαγορευόταν να φοράω σκουλαρίνκια. Μπορείτε να καταλάβετε τώρα και λίγο γιατί έχω έτσι την αγάπη που έχω στα σκουλαρίνκια. Απαγορευόταν το μακίγιας. Απαγορεύονταν διάφορα πράγματα. Όμως υπήρχε ένα σκεπτικό, το οποίο τα δικαιολογούσε όλα αυτά, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, οι γονείς μου ανήκουν σε μια θρησκευτική οργάνωση, στην οποία ανήκαμε και εμείς τότε, και ο αδερφός μου και εγώ, γιατί μεγαλώσαμε, γεννηθήκαμε μέσα στην οργάνωση και μεγαλώσαμε μέσα στην οργάνωση. Και υπήρχε έτσι ένα σκεπτικό ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί από τους υπόλοιπους, γιατί εμείς κατέχουμε, είμαστε πολύ τυχεροί και κατέχουμε την πραγματική αλήθεια για τη ζωή, και είναι κρίμα οι καημένοι άλλοι άνθρωποι που είναι κοσμικοί και δεν ξέρουν πώς να ζήσουν και δεν πάνε στην εκκλησία και δεν εξομολογούνται και δεν κοινωνούν και δεν θα σωθεί η ψυχή τους και δεν θα πάει στον παράδεισο και όλα αυτά τα σκεπτικά, τα... πώς να τα χαρακτηρίσω, τα θρησκόληπτα σκεπτικά τα οποία υπήρχαν. Και αυτό είχε μία επίκληση σε ένα ναρκισιστικό κομμάτι που έχουν μέσα τους όλοι οι εφηβοί, και μας έκανε, εμένα τουλάχιστον, με έκανε να νιώθω πολύ ξεχωριστή. Οπότε δεν είχα φόβο ότι θα έχανα κάτι επειδή δεν πήγαινα στα πάρτι των συμμαθητών μου, των συμμαθητριών μου, ή επειδή δεν πήγα το Πάσχα όταν ήμουν στη Δευτέρα Λυκείου στην καθιερωμένη πενταήμερη, μια εβδομάδα κρατούσε μας τότε, που έκαναν οι μαθητές λυκείου στην Ελλάδα, γιατί εγώ πήγα στην εκκλησία, πήγα στον επιτάφιο, έκανα πράγματα, ήμουν πολύ θρήσκα. Μάλιστα, στη Δευτέρα Λυκείου ήμουν και δασκάλα κατηχητικού. Από την πρώτη Λυκείου ήμουν δασκάλα κατηχητικού από 16 ετών. Λοιπόν, δεν ένιωθα ότι έχανα κάτι. Ήμουν πεπισμένη, απολύτως πεπισμένη, ότι ο δρόμος που ακολουθούσα της καλής χριστιανής, της Ιεραποστόλου, αν θέλετε, της αυτής που κάνει κηρύγματα, της Θεούσας, ότι είναι ο πιο τέλειος δρόμος, ο πιο super duper wow δρόμος, και ότι είμαι μια χαρά. Και για να είμαι ειλικρινής, έχει πολύ πλάκα, γιατί αυτά που κάνω τώρα για να μετατρέπω τη μοναξιά μου σε μοναχικότητα, τα έκανα και τότε. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό, το πάω στην εκκλησία κάθε φορά που έχει θεία λειτουργία, σπυρινό, χαιρετισμού, σχεδόν σε όλες τις ακολουθίες πηγαίνα, το να πηγαίνω στο κατηχητικό κλπ. Τα συνόδευα πάντοτε με ακρόαση μουσικής και περπάτημα στη φύση. Εντάξει, η μουσική που άκουγα τότε ήταν πολύ συγκεκριμένη, πολύ περιορισμένη, πολύ ελεγμένη, αλλά χρησιμοποιούσα τη μουσική ως μια διέξοδο, την ακρόαση μουσικής, και επίσης το περπάτημα στη φύση. Όταν ήμουνα μαθήτρια, ήμουνα στο ίδιο ύψος που είμαι τώρα και ήμουνα, τώρα είμαι σίγουρα 100 κιλά, ήμουνα γύρω στα 60 κιλά, 40 κιλά λιγότερα. Ήμουν 58 με 63 κιλά κείμενο όταν το βάρος μου στο γυμνάσιο και στο λύκειο, και έτρωγα και αρκετά, και ο λόγος που ήμουνα σε εκείνα τα χαμηλά κιλά, είναι πολύ χαμηλά για το δικό μου σκελετό τα 60 κιλά, ήταν γιατί περπατούσα πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να περπατούσα και 2-3 ώρες τη μέρα.
επέλεγα συνειδητά να πηγαίνω παντού με τα πόδια ή με το ποδήλατο, και ενώ προσφέρονταν οι γονείς μου να με πάνε στο σχολείο, να με πάνε στα ιδιαίτερα, εγώ προτιμούσα να πηγαίνω με τα πόδια. Επίσης, Σάββατο απόγευμα και Κυριακές απόγευμα πήγαινα με μια φίλη μου και περπατούσαμε χιλιόμετρα, μπορεί 8 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα πηγαίναμε από εκεί που είναι το σπίτι μου στην Πάφο, που είναι στο πάνω μέρος της Πάφου, με τα πόδια μέχρι την κάτω Πάφο, διασχίζαμε όλη την, τον παραλιακό δρόμο της κάτω Πάφου και μιλάμε τώρα για 6 ώρες περπάτημα. Και αυτό με βοηθούσε πάρα πολύ να είμαι καλά ψυχικά και συναισθηματικά, η γυμναστική και το περπάτημα. Και επίσης πράγματα που κάνω τώρα, που με βοηθούν να είμαι καλά, τα έκανα και τότε όταν ήμουν μαθήτρια. Για παράδειγμα, το διάβασμα και το γράψιμο. Είχα ημερολόγιο, στο οποίο καθόμουν κάθε βράδυ και έγραφα. Και γράφοντας ένιωθα καλύτερα. Επίσης, διάβαζα. Χρησιμοποιούσα δηλαδή το χρόνο μου, που δεν ένιωθα καλά, το χρόνο που ήμουν μόνη μου και ένιωθα μοναξιά, τον χρησιμοποιούσα με το να διαβάζω. Διάβαζα με τις ώρες και τα μαθήματα του σχολείου, αλλά κυρίως διάβαζα εξωσχολικά βιβλία. Έχω διαβάσει χιλιάδες βιβλία. Και το διάβασμα με βοηθούσε. Λοιπόν, οπότε είχα και τις ελπίδες τότε ότι ξέρεις, θα μεγαλώσω, θα παντρευτώ. Για μένα ο γάμος ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα, πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτώ και θα κάνω παιδιά και θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Άμα παντρευτώ και βάλω νηφικό και κάνω και παιδιά, που θα είναι όλα τέλεια. Και θα έχω καμία δυστυχία στη ζωή. Ξέρουμε πώς πήγε αυτό. Και το ξανακάναμε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν ήταν ο γάμος η πηγή της δυστυχίας μας. Έτσι, μέχρι τα 26 μου, που ήταν η ηλικία στην οποία εξελίχθηκε επιτέλους ο εγκέφαλος μου πλήρως και φύτρωσαν οι πρόστιμοι τοπίοι λοβοί, και ήταν και η ηλικία στην οποία έκανα τη μεγάλη επανάσταση και χώρισα από το γάμο, χώρισα από τους γονείς μου, χώρισα από την εκκλησία, χώρισα από την οργάνωση. Μέχρι τότε πραγματικά δεν είχα fear of missing out, δεν είχα τέτοιο φόβο. Ίσως τα τελευταία 2-3 χρόνια προτού φύγω, κάπου ένιωθα ότι ρε παιδί μου θα ήθελα να βγαίνω έξω και αυτά, αλλά δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο φόβο ότι ζω τη ζωή μου με έναν τρόπο που χάνω πράγματα. Ήμουν δυστυχισμένη, εννοείται, και γι' αυτό χώρισα και γι' αυτό άλλαξα τρόπο ζωής, αλλά προσπαθούσα να βρω την αιτία της δυστυχίας μου μέσα μου. Δεν έκανα κάποια προβολή στο ότι ήταν κάτι που είχε να κάνει με τον έξω κόσμο. Μετά που χώρισα όμως, άλλαξαν τα πράγματα. Τα πράγματα λοιπόν έγιναν πολύ διαφορετικά μετά που χώρισα, μετά τα 26 μου. Αυτό που δεν είχα υπολογίσει ήταν ότι φεύγοντας από την εκκλησία θα έχανα και την κοινότητα, το community, την κοινότητα μέσα στην οποία είχα μεγαλώσει. Η κοινότητα είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική εξέλιξη, ανάπτυξη κάθε παιδιού, αλλά είναι απαραίτητη και για τη ψυχοσυναισθηματική ηρεμία και ευεξία κάθε ενήλικα. Ο άνθρωπος είναι φύση κοινωνικών ζώων και χρειάζεται να ανήκει σε μία κοινότητα. Όταν ανήκουμε σε μία κοινότητα, νιώθουμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε κοινά και στους οποίους μπορούμε να καταφύγουμε είτε ουσιαστικά είτε νοερά όταν διαπραγματευόμαστε τις οποιασδήποτε δυσκολίες της ζωής μας ή όταν θέλουμε να μοιραστούμε τις οποιασδήποτε χαρές της ζωής μας. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη σημερινή εποχή οι περισσότεροι άνθρωποι είναι της αποξένωσης από την κοινότητα. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι αποξενωτικός και έχουν διαλυθεί οι περισσότερες κοινότητες. Δηλαδή παλιότερα, ακόμη και το χωριό στο οποίο ζούσες, κατοικούσες, μεγάλωνες, ή η γειτονιά στην οποία ζούσες, αποτελούσε μια κοινότητα. Οι άνθρωποι γνωρίζονταν μεταξύ τους, μιλούσαν καθημερινώς, μιλούσαν εγκάρδια ή μιλούσαν με κακία, αλλά μιλούσαν. Δηλαδή υπήρχαν συνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων που υπήρχαν στον ίδιο χώρο. Σήμερα ζούμε στον ίδιο χώρο, αλλά δεν συνδεόμαστε. Ή η σύνδεση γίνεται πολύ επιφανειακή. Αυτό δεν είναι απαραίτητο κακό, γιατί πολλά προβλήματα
ναρκισιστικής κακοποίησης προέκυπτα σε αυτές τις κοινότητες και ειδικά τις μικρές και κλειστές κοινότητες. Όμως, υπάρχουν οι χρήσιμες λειτουργίες της κοινότητας, τις οποίες όσοι άνθρωποι έχουν ξεφύγει είτε από μια θρησκευτική οργάνωση, είτε από μια εκκλησία, είτε από μια θρησκεία ή αίρεση. Γνωρίζω, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέχρι κάποια ηλικία, ήταν, ξέρω εγώ, μάρτυρες του Εχωβά, ήταν πεντηκοστιανοί ή κάτι, και μετά αποφάσισαν ότι εγώ θα φύγω από αυτή την εκκλησία, δεν θέλω πλέον να είμαι αυτό, και δεν μπήκαν σε μια νέα εκκλησία για να αποκτήσουν μια νέα τροποντινά κοινότητα, οι οποίοι έμειναν επίσης κοινοτικά ξεκρέμαστοι, θα έλεγα. Δεν μετανιώνω με τίποτα για το γεγονός ότι έφυγα από εκείνη την κλειστή κοινότητα στην οποία μεγάλωσα και ότι έφυγα από τη θρησκευτική οργάνωση, όμως υπήρξε αυτό το κενό, το οποίο σήμερα δεν το νιώθω, και ένας βασικός λόγος που δεν το νιώθω είστε και εσείς, και θα σας πω στη συνέχεια γι' αυτό. Είναι η δική μας ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα εδώ στο YouTube, και νομίζω ότι είναι και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο φτιάχνω αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο καθημερινά, και αποφασίζω ξανά και ξανά πολύ συνειδητά η επαγγελματική μου δραστηριότητα να έχει να κάνει με μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, ενώ θα μπορούσα να δουλεύω ιδιωτικά, με πολύ περισσότερα έσοδα αν δουλεύω ιδιωτικά, αλλά προτιμώ πολύ συνειδητά να δουλεύω κοινοτικά, δηλαδή αναρτώντας τα βίντεο εδώ στην κοινότητα, στο κανάλι, στο YouTube, και μάλιστα πλέον πολύ σπάνια θα αναρτήσω ένα βίντεο και στα social media τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, η κοινότητα μας εδώ στο YouTube είναι το social media μου, είναι το κυρίως κοινωνικό μου δίκτυο. Λοιπόν, οπότε τότε, όταν έφυγα, βρέθηκα ξαφνικά και χωρίς φίλους, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι βρισκόντουσαν σε εκείνη την εκκλησιαστική κοινότητα ένιωθαν πολύ μπερδεμένοι ότι εγώ είχα φύγει, ίσως και εγώ ήμουν αρνητική, ίσως και αυτή ήταν αρνητική, τέλος πάντων έμεινα ξεκρέμαστη, χωρίς κοινότητα. Και τότε με κατέλαβε ένας τεράστιος φόβος του ότι έχανα κάτι, ότι δεν ήμουν μέσα στα πράγματα. Γιατί συνειδητά πλέον δεν ήθελα να ανήκω στην εκκλησιαστική κοινότητα και στην κοινότητα της ενορίας και της θρησκευτικής οργάνωσης, με δύο ξεχωριστά πράγματα τα οποία αλληλοεμπλέκονται αυτά. Από την άλλη όμως, ήθελα πάρα πολύ να ζήσω τον τρόπο ζωής που ζούσαν οι γύρω μου, τον δημοφιλή τρόπο ζωής, την κοσμική ζωή όπως τη λέγανε η δική μου και όπως την έλεγε η θρησκευτική οργάνωση. Όμως από τη μια δεν ήξερα πώς να τη ζήσω, δεν ήμουν εκπαιδευμένη γι' αυτό, και από την άλλη ήμουν 26 ετών και ήδη είχα χάσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα... έκαναν άλλα παιδιά στην ηλικία μου, τα οποία μεγάλωναν κανονικά μέσα στην κοινωνία χωρίς να είναι μέλη μιας κατάστασης cult, και εγώ τα είχα χάσει. Και είχα έτσι μεγάλο φόβο ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγαίνω έξω, οπωσδήποτε να πηγαίνω για καφέ, οπωσδήποτε να πηγαίνω για ποτό, οπωσδήποτε να πηγαίνω κλαμπ, οπωσδήποτε να πηγαίνω στα μπαράκια, οπωσδήποτε να βγαίνω έξω, μην τυχόν και χάσω. Και εκείνο το διάστημα ήταν που γνώρισα εκείνα τα τρία παιδιά, που μαζί με εμένα γίναμε τέσσερις και γίναμε μια παρέα, ήταν στα δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Ήταν αρχές του 2002. Και με αυτούς τους ανθρώπους πηγαίναμε για καφέ, πηγαίναμε για ποτό, πηγαίναμε κλαμπ, και ήμουν αρκετά τυχερή που γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους. Σας έχω πει πρόσφατα ότι πέθανε ένας φίλος μου τέλος του Αυγούστου, και πέθανε και η φίλη μου η Θεάνο πριν 2 χρόνια από αυτή την παρέα. Και εκείνοι αποτελούσαν τρόπον την μια νέα μικρή κοινότητα, που πάλι όμως, επειδή εγώ ήμουνα μονογονιός με 2 παιδιά, πάλευα 2 δουλειές εκείνο το διάστημα, είχα αποδεχθεί και το διορισμό στο δημόσιο, στην ειδική εκπαίδευση, είχα και κάποια ραντεβού τα απογεύματα, είχα και τα παιδιά, είχα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Δεν είχα την ελευθερία του χρόνου που είχε κάποιος ο οποίος ήταν, τα άλλα τα παιδιά ήταν σύγκολα από την παρέα και χωρίς παιδιά, χωρίς υποχρεώσεις. Οπότε τον λίγο χρόνο τον ελεύθερο που είχα,
Το χρησιμοποιούσα οπωσδήποτε, πρέπει οπωσδήποτε να βγω. Και κατέληγα να βγαίνω πιο πολύ από τους υπόλοιπους. Κατέληγα να βγαίνω πιο συχνά από τους υπόλοιπους, γιατί είχα μεγάλη λυσάρα, όχι λαχτάρα, λυσάρα. Όπως τη λυσάρα που είχε ο Λακουλίνη, ο Λάκη, και μου έχει καταχθάρει τον ώμο, ρε Λάκη. Είναι εδώ που έχω τενοντίδα, ρε φίλε. Μήπως μου κάνεις μασάζ. Είχα τεράστια επιθυμία να βγαίνω έξω συχνά, προκειμένου να μην χάσω ευκαιρίες. Νόμιζα ότι άμα βγαίνω έξω θα είμαι ευτυχισμένη και άμα βγαίνω έξω θα συμβούν όλα τα τέλεια υπέροχα πράγματα. Το οποίο φυσικά δεν συνέβαινε. Με την έννοια του ότι ξέρετε τώρα πώς σκέφτονται οι νεαρές κοπέλες, θα βγω έξω και επειδή θα βγω έξω και επειδή θα στολιστώ και επειδή μιλάμε τώρα το 2002, το 2003, πριν 20 χρόνια, και άμα στολιστώ και στρουλιαστώ, που λες λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, που σημαίνει να γίνω υπερπαραγωγή οπωσδήποτε, κάποιος θα με προσέξει και θα είναι σαν ένας πρίγκιπας και θα με ερωτευτεί και θα ερωτευτώ και θα περάσω τέλεια. Εντάξει, γνωρίσαμε κάποιους νάρκισους, κάναμε κάποιες σχέσεις, έρχεσαι στιγμής κακοποίησης, δεν λέω, δεν το χάσαμε αυτό. Παρόλο που φοβόμαστε ότι θα χάναμε την ναρκισιστική κακοποίηση, δεν τη χάσαμε. Όμως στο τέλος της ημέρας, μετά από κάμποσο καιρό, γιατί για περίπου 10 χρόνια ήμουν έτσι σαν να ήμουν κουρδισμένη. Σαν το κουρδιστό ανθρωπάκι. Τετάρτη βράδυ θα βγω. Παρασκευή βράδυ θα βγω. Σάββατο βράδυ θα βγω. Κυριακή θα βγω. Οι μόνες μέρες που δεν έβγαινα ήταν Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Και μερικές φορές έβγαινα και αυτές. Φυσικά εννοείται ότι είχα babysitter στο σπίτι που πρόσεχε τα παιδιά, δεν άφηνε τα παιδιά μόνα τους. Και εννοείται ότι έπρεπε να δουλέψω και παραπάνω ώρα για να πληρώνω και την babysitter. Και είχα καταλήξει να μην κοιμάμαι και τόσο πολύ, που ο ύπνος ξέρετε ότι για μένα είναι αμάν ζαμάν, μου αρέσει πάρα πολύ ο ύπνος. Και προσπαθούσα όλα να τα κάνω και τα παιδιά να τα πηγαίνω στις υποχρεώσεις τους και στα χόμπι τους και στις δραστηριότητές τους και στα γενέθλια τα παιδικά και να τα πηγαίνω και στη θάλασσα. Τα παιδιά μου έχουν μάθει για παράδειγμα να τρώνε ασιατικά φαγητά με ξυλάκια από μωρά, γιατί τους έπαιρνα, πήγαινα στο Ιαπωνέζικο εστιατόριο και τα παιδιά, πήγαινα στο Κινέζο και τα παιδιά. Εγώ δεν έχω μάθει ποτέ να τρώμε εκείνα τα ξυλάκια, εκείνοι έχουν μάθει από παιδιά, γιατί πήγαιναν από μωρά και δοκίμαζα. Έπαιρνα και τα παιδιά μαζί μου και θεωρούσα ότι θα είχαν όλη τη διασκέδαση αν δεν πήγαινα έξω. Αυτό κράτησε περίπου 10 χρόνια και μετά όταν μου έφυγε ο φόβος του ότι κάτι θα χάσω, η κάψα του FOMO, Fear of Missing Out, συνειδητοποίησα ότι στις εξόδους που έκανα, με όποιους ανθρώπους και αν έβγαινα, ήμουνα εγώ αυτή που προκαλούσα τη χαρά στην παρέα, την ψυχαγωγία, που προκαλούσα το ενδιαφέρον, που έλεγα τις αστείες ιστορίες. Ήμουν αυτή που έφτιαχνα το κέφι και έφτιαχνα το κλίμα. Χωρίς να σημαίνει ότι άλλοι άνθρωποι δεν ήταν ευχαρίστη, καμία σχέση. Και ο φίλος μου αυτός που πέθανε το πρόσφατα, πέθανε τον Αύγουστο, και αυτός ήταν πολύ πλάκα, πολύ γέλιο. Και οι δυο μαζί ήμασταν κωμωδία. Αλλά συνειδητοποίησα ότι η χαρά και η διασκέδαση και αυτό το exciting, το συναρπαστικό κομμάτι δεν ερχόταν απαραίτητος από το έξω και από τους άλλους, ερχόταν από μένα. Ξέχασα να σας πω ότι εκείνο το διάστημα επίσης τα έκανα όλα. Ξυπνούσα από τις 5.30-6 το πρωί και διάβαζα κάθε μέρα μία ώρα ένα από τα ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία στην αγγλική γλώσσα, φυσικά, που έβρισκα τότε να διαβάσω. Διάβαζα μαζί με τον καφέ μου, πρωτού πάω στη δουλειά τη μια, και το βράδυ πρωτού κοιμηθώ πάλι διάβαζα, δηλαδή τα έκανα όλα μαζί. Απορώ πως επιβίωσα. Όλα μαζί. Και τώρα ξέρω κιόλας ότι είχα και Crohn's τότε. Πότε έβρισκα ώρα, δεν ξέρω. Και δούλευα και 1000 ώρες. Και ήμουνα και μη ευχαριστημένη. Δηλαδή δεν φτάνει που βγαίνα τόσο συχνά έξω, δεν φτάνει που πήγαινα τόσα ταξίδια, και ταξίδια πήγαινα και εκδρομές πήγαινα και απ' όλα πήγαινα. Μου λέει προχθές μια εξαδέρφη μου, εγώ αν ήμουνα στη θέση σου θα πήγαινα συνέχεια ταξίδια. Της λέω, ρε, δεν θέλω. Λέει, δεν θέλεις. Λέει, όχι. Τότε που ήθελα πήγαινα, τώρα που δεν πήγαινα. Τι να πω, ήταν φοβερό αυτό. Μήπως έχει να κάνει με την ηλικία το fear of missing out, δηλαδή όσο πιο νεαρός είσαι, τόσο περισσότερο έχεις τη λαχτάρα να μπαίνεις, να βγαίνεις, να πηγαίνεις από εδώ, να πηγαίνεις από εκεί και νομίζεις ότι θα χάσεις την ευκαιρία.
Και αν τυχόν εγώ δεν βγω απόψε έξω που με έχουν προσκαλέσει και αν χάσω κάτι πολύ σπουδαίο, αυτό είναι ο φόβος. Λοιπόν, από μια ηλικία και μετά, σιγά σιγά, άρχισε να αποκάθεται η πειρά μου. Πειρά είναι η φωτιά. Στα κυπριακά όταν λένε πειρά, είναι η αρχαία ελληνική λέξη, πειρά. Το χρησιμοποιούμε και για τη ζέστη, αλλά το χρησιμοποιούμε και για τη φωτιά. Άρχισε να αποκάθεται η πειρά μου. Άρχισα δηλαδή να ηρεμώ από τα 36-37 και άρχισα να απολαμβάνω ουσιοδός την ησυχία και την ηρεμία του σπιτιού μου. Και συνέχιζα σποραδικά να βγαίνω έξω από τα 36 και μετά. Αλλά πλέον δεν με εξήταρε τόσο πολύ και όταν έβγαινα έξω παρατηρούσα πολύ καλά το πώς ένιωθα όταν ήμουν έξω και παρατηρούσα αν περνούσα καλά, παρατηρούσα αν ήμουν χαρούμενη, παρατηρούσα αν άξιζε τον κόπο να μπω σε αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας, του να φύγω από το σπίτι, του να μπω στο αυτοκίνητο, του να πάω στο οποιοδήποτε μαγαζί θα πήγαινα, να βρισκόμουν με ανθρώπους κλπ. Και σιγά άρχισα να ξενερώνω και να καταλαβαίνω ότι δεν θα χάσω και τίποτα αν δεν βγαίνω συνέχεια έξω και δεν θα χάσω και τίποτα αν καθίσω στο σπίτι μου, στην ησυχία μου και στην ηρεμία μου, αν διαβάσω ένα βιβλίο, να κοιτάξω μια σειρά, να κοιτάξω μια ταινία κλπ. Σαφώς σε κάποια φάση είχα πάθει και κατάθλιψη, σας το έχω πει αυτό το πράγμα, αλλά όλος παραδόξως, όσο ήταν πιο έντονη η κατάθλιψη, τόσο πιο πολύ ήθελα να βγαίνω έξω. Όταν η κατάθλιψη ήταν υπό έλεγχο με τη φαρμακευτική θεραπεία, με την αντικαταθλιπτική θεραπεία, τόσο λιγότερο ήθελα να βγαίνω έξω. Και τώρα είμαι σε μια φάση στην οποία συνειδητοποιώ ότι βάζω μια, δυο, άντε το πολύ, τρεις εξόδους το μήνα, τις προγραμματίζω για να κρατάω μια ισορροπία. Για να βγαίνω και έξω από το σπίτι, για να αλλάζω και περιβάλλον, για να βλέπω και άλλους ανθρώπους. Έχω καθημερινά τη γυμναστική, που είναι περπάτημα στη φύση, το οποίο επίσης είναι αλλαγή περιβάλλοντος, αλλαγή σκηνικού. Αλλάζουμε τον αέρα μας με το λάκι που πάμε. Και εξακολουθώ να χρησιμοποιώ αυτές τις μεθόδους που χρησιμοποιούσα όταν ήμουνα παιδί και έφηβος και νιώθα μοναξιά για να μετατρέψω τη μοναξιά μου σε μοναχικότητα, την ακρόαση μουσικής, της αρεσκίας μου, την τώρα ακούω πολλά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο ή επιστημονικά βίντεο στα αγγλικά κυρίως. Παρακολουθώ σειρές και ταινίες που βρίσκω ενδιαφέρουσες. Στα προτινόμενα κανάλια, στο κανάλι μας έχω τα περισσότερα από τα κανάλια που παρακολουθώ, να θυμηθώ να βάλω και τα υπόλοιπα. Και πλέον, α, ευχαριστώ, τι ωραία, με γδέρνει και μετά με φυλάει, μπράβο ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά έχεις βρει τον τρόπο να μου είσαι απαραίτητος. Μου δημιουργείς ένα πρόβλημα, μετά μου επιλύνεις το πρόβλημα και λέω τι ωραία που έχω σκυλάκι. Γιατί θα με γδάρει με τα νύχια του πρώτα και μετά θα με φιλήσει με την γλωσσίτσα του. Έλα, φίλησε με τη μανούλα λίγο. Ω, με τη γλυκό, τη γλυκό σκυλή. Ω, έλα, φίλησε τώρα φίλησε. Έτσι. Λοιπόν, χρησιμοποιώ και τώρα κάποιες από εκείνες τις μεθόδους που χρησιμοποιούσα τότε. Και έχω καταλάβει ότι δεν χάνουμε τίποτα από τον έξω κόσμο. Από το μέσα μας κόσμο χάνουμε. Αν καθυστερούμε να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, αν παραμελούμε την ψυχοεκπαίδευση μας, αν παραμελούμε την ψυχοθεραπεία μας, αν βουλιάζουμε βαθύτερα και βαθύτερα μέσα στην συνεξάρτηση, αν χρησιμοποιούμε το χρόνο μας σε διάφορους περισπασμούς και δεν κάνουμε ουσιαστικά την προσπάθεια
που πρέπει να κάνουμε για να ξεπεράσουμε τα τραύματα από την παιδική μας ηλικία, να πάμε επιτέλους no contact με αυτούς τους κακοποιούς, τους κακοποιητικούς γονείς ή κακοποιητικούς φίλους ή κακοποιητικούς συντρόφους και ούτω καθεξής. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω το FOMO, το Fear of Missing Out, το καταλαβαίνω ως κάτι το οποίο είναι culturally induced, δηλαδή η κουλτούρα, η pop κουλτούρα το προκαλεί στους ανθρώπους, το προκαλεί κυρίως στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν αρκετές εμπειρίες και αρκετή ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, ίσως και από την εφηβεία, από τα, στα 20, στα 23, στα 24, για να καταλάβουν ότι δεν είναι και το τέλος του κόσμου αν χάσεις και ένα πάρτι, δεν είναι και το τέλος του κόσμου αν μπεις και όχι σε μια πρόσκληση, και ότι είναι κάτι το οποίο με την εμπειρία, με την ωριμότητα, με την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη καταπολεμείται, και ότι φοβάσαι ότι θα χάσεις κάτι. Τι να χάσεις, αυτά που κάνουν οι άλλοι ή να μην χάσεις τον εαυτό σου? Θα έλεγα ότι τώρα αυτό που με χαρακτηρίζει, όχι που με καταλαμβάνει, που με χαρακτηρίζει, είναι φόβος μήπως χάσω τον εαυτό μου. Fear of missing myself. FOMS έχω τώρα, όχι FOMO. FOMS. Fear of missing myself. Λοιπόν, αυτές οι σκέψεις είχα. Αυτό το κομμάτι με την κοινότητα, για δουλέψτε το λίγο στο μυαλό σας, ποια είναι η δικιά σας κοινότητα. Εγώ πραγματικά νιώθω πως ανήκω σε αυτήν εδώ την ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα και ότι η συμμετοχή μου σε αυτή την κοινότητα μου καλύπτει τις ψυχοσυναισθηματικές και πνευματικές ανάγκες του ανήκειν σε μια κοινότητα. Εννοείται ότι υπάρχει και ένας στενός κύκλος ανθρώπων τους οποίους συναντιέμαι, κάτι παιδιά που γέννησα, μια Αριστονίκη, ο φίλος μου πρόδρομος, ξέρω εγώ, έχω έτσι εκεί, υπάρχουν εκεί μερικοί άνθρωποι με τους οποίους έχουμε και διαζώσεις συναντήσεις και αρκετοί άνθρωποι με τους οποίους συνομιλούμε διαδικτυακώς κλπ. Και θα βρεθούμε και το Σαββατοκύριακο 4 με 5 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Επίσης τώρα έχουμε και το 4ο επίπεδο στη συμμετοχή, όπου έχουμε δημιουργήσει μια γυναικεία κοινότητα που στο Zoom κάθε Τετάρτη συναντιόμαστε. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στην περιγραφή των βίντεο. Αυτά. Επίσης τώρα φοβάμαι μήπως χάσω και τον τένοντά μου εδώ στον αριστερό μου, από το σκυλί το οποίο το έχει βάλει στόχο. Έναν τένοντα πονάω σε όλο μου το σώμα. Σε αυτόν πας να μ' χτυπήσεις βρε. Άθλιε. Άντε, κλείσε την κάμερα. Άντε, αθλιουλί. Άθλιε. Άθλιο σκύλο.